παρέσω και με θανάτησε η μάνα μου. Ήμουν σε πάρα πολύ άθλια κατάσταση. Δεν μπορούσα να πάω πουθενά. Περπάταγα στον δρόμο στην Πάτρα και με κοιτάζανε όλοι. Η αποκάλυψη με 10 τρανταχτές περιπτώσεις revenge porn προκάλεσε πανελληνία αίσθηση. Όλα τα αθηναϊκά μέσα ενημέρωσης και η τηλεοπτική σταθμή αναπαρήγαγαν το ρεπορτάζ, το οποίο αναδείκνυε το θέμα για το οποίο συζητά όλη η χώρα με αφορμή τον πρώην Ράδιο Αρβίλα Στάθη Παναγιωτόπουλο σε όλη τη διάστασή του. Στις 10 περιπτώσεις, 2 είναι οι πιο πρόσφατες. Η περίπτωση της συνεργάτηδος γνωστού πατρινού γιατρού και αυτή της υπαλλήλου σε κατάστημα καφέ στην περιοχή της Αγίας Σοφίας. Η πρώτη μας μίλησε, μας περιέγραψε όλη της την περιπέτεια. Όπως είναι φυσικό, αποκρύπτουμε τα πλήρη της στοιχεία και δεν αναφέρουμε ούτε καν το μικρό της όνομα. Είχα πάει για σεζόν στη Σαντορίνη για δουλειά και εκεί γνώρισα ένα παιδί. Δουλεύαμε στο ίδιο μαγαζί και κάναμε σχέση. Εκείνος έμενε Αθήνα και εγώ Πάτρα. Έτσι, μετά το καλοκαίρι, συνεχίσαμε τη σχέση μας εξ αποστάσεως. Όταν βρισκόμασταν τα Σαββατοκύριακα στην Αθήνα, έκλεινε δωμάτιο σε ξενοδοχείο με καθρέπτες, τζακούζι κλπ. Και εμένα μου φαινόταν πολύ περίεργο. Ποτέ δεν βγαίναμε έξω σαν ζευγάρι, πάντα έκλεινε ξενοδοχεία για να βρισκόμαστε σε ερωτική πράξη. Μετά από κάποιο καιρό μου ζήτησε να βγάλουμε κάποια βίντεο. Δεν ήμουν καν υποψιασμένη ότι μπορεί να γίνει κάτι. Εγώ, τυφλωμένη και ερωτευμένη, του είπα: «Οκ, να το βγάλουμε». Ήταν εις γνώση μου. Το ήξερα. Απλά του είπα: «Θα το βγάλει να το σβήσει». «Ναι», μου είπε, «θα το σβήσω». Βγάλαμε 3 βίντεο και εγώ είχα μείνει με τη βεβαιότητα ότι τα έχει σβήσει από το κινητό του. Μετά από κάποιο καιρό χωρίσαμε. Ένα μήνα αργότερα μου έστειλε ένα παιδί μήνυμα, μου λέει: «Έχω ένα βίντεο», που μου στέλνει το βίντεο και μου λέει: «Το ξέρεις ότι το βίντεο το έχει όλη η Πάτρα? Το έχουν πάνω από 300 άτομα». Εγώ έχασα τη γη κάτω από τα πόδια μου. Δεν φαντάζεσαι το τι έπαθα. Δεν ήξερα τι να κάνω. Ο γνωστός αυτός μου είπε ότι έχουν διαρρεύσει και άλλα 2 βίντεο. Μου είπε: «Εμένα μου το έστειλαν. Δεν μπορώ να σου πω από ποιον». Όπως περιγράφει, 24χρονη νεαρή είχε πέσει σε κατάθλιψη επί 3 μήνες. Δεν έβγαινε καν από το σπίτι της. Πίστευε πως όλοι την αναγνώριζαν και την κοιτούσαν. Το ότι bullying δέχτηκα στα social δεν περιγράφεται. Μου έστελναν κάθε 3 και λίγο μήνυμα ο πιο άσχετος και μου έλεγε σχρόλογα. Πέρναγα το δρόμο και έβλεπα γνωστούς να με δείχνουν με το δάχτυλο και να γελάνε. Καθόμουν και έκλαιγα, σπάραζα στο κλάμα. Και στο αφεντικό μου τότε που στέλνανε τα βίντεο σε μηνύματα και του λέγανε ότι αυτή που έχει εκεί μέσα έκανε αυτά και αυτά. Το έμαθε η οικογένειά μου, το έμαθε η μάνα μου, το έμαθε ο πατέρας μου, έκανα μήνυση. Μετά από λίγο καιρό τα συγκεκριμένα βίντεο ανέβηκαν σε πορνοσάιτ και έτσι απευθύνθηκα και στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος. Κάθε φορά που κάποιος ανέβαζε το βίντεο, η δίωξη το κατέβαζε, όμως μετά από λίγο το ανέβαζε κάποιος άλλος και ούτω καθεξής. Τα βίντεο κυκλοφορούν ακόμη. Προσπάθησα να αυτοκτονήσω και με σταμάτησε η μάνα μου. Ήμουν σε πολύ άθλια κατάσταση, δεν μπορούσα να πάω πουθενά. Περπάταγα στο δρόμο στην Πάτρα και με κοιτάζανε όλοι. Συζητιέται ακόμη και τώρα. Ευτυχώς, 24χρονη είχε τη στήριξη των δικών της ανθρώπων αλλά και του πατρινού γιατρού και συνεργάτη της. Ένας άνθρωπος με μεγάλη καρδιά, όπως φάνηκε και στην περίπτωση της νεαρής. Μετά από ένα μήνα, μου έστειλε ένα παιδί μήνυμα. Μου λέει: «Έχω μία ένα βίντεο του». Και μου στέλνει το βίντεο. Το ξέρεις, μου λέει, ότι το έχει, μου λέει, όλη η Πάτρα. Το έχουν, μου λέει, πάνω, μου λέει, από 300 άτομα. Έχασα τη γη κατά τα πόδια μου. Μετά από λίγο καιρό αυτά τα βίντεο ανεβήκανε και σε πορνοσάιτ. Είχα πέσει σε κατάθλιψη κοντά 3 μήνες, δεν έβγαινα από το σπίτι μου. Το μάθει η οικογένειά μου, το μάθει η μάνα μου, το μάθει ο πατέρας μου. Πίστευα ότι όλοι με κοιτάνε, το τι bullying δέχτηκα στα social, δεν δέχεται. Πέναγα από τον δρόμο και έβλεπα γνωστούς, ξέρω εγώ, να με κοιτάνε με το δάχτυλο και να γελάνε. Γιατί και στο αφεντικό μου τότε που είχα, το στέλνανε τα βίντεο σε μηνύματα και του λέγανε ότι αυτή που είχε εκεί μέσα έκανε αυτά, αυτά και αυτά.